Παιδιά! Μη βαράτε! Έρχομαι με ειρηνικούς σκοπούς. Δεν είχα λευκή σημαία. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα λάθη της ταινίας Endgame. Εντάξει, μισό! Μισό! Μισό ρε παιδιά, μισό. Να εξηγηθώ πρώτα. Λοιπόν, καταρχάς είμαι φαν της Marvel, μεγάλος φαν κιόλας των ταινιών της Marvel, όταν ακόμα αυτό δεν ήταν cool. Και πάτε εδώ πιο πάνω για να δεις τι εννοώ. Επίσης, για να ξεκαθαρίσω κάτι ρε παιδιά, η σειρά του καναλιού με τίτλο Top Λάθη δεν είναι για να αποδείξει αν μια ταινία είναι καλή ή κακή. Αυτό το κάνω σε μια άλλη σειρά. Τα top λάθη δείχνουν απλά κάποια λάθη σε μια ταινία, απλά για το entertaining της υπόθεσης. Δεν αποδεικνύει τίποτα εάν μια ταινία έχει ή όχι λάθη. Γιατί, να σας το πω τώρα ρε παιδιά, για να το ξέρουμε όλοι από εδώ και πέρα, όλες οι ταινίες έχουν λάθη. Είτε καλές, είτε κακές. Έχουν ή μικρά ή μεγάλα λάθη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τα 7 συν 1 λάθη και θα καταλάβετε στο τέλος του βίντεο τι εννοώ, τις ταινίες με τα μεγαλύτερα εισπρατικά κέρδη όλων των εποχών, τις ταινίες που έγραψε με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά της στην ιστορία του κινηματογράφου, τις ταινίες The Avengers Endgame. Νούμερο 1. Είμαστε στη σκηνή που γίνεται reveal ο πιο cringe χαρακτήρας, κατά τη γνώμη μου, του MCU, ο Dr. Hulk. Ναι, Παναγία μου! Ναι, γιατί είσαι πιο όμορφος. Βούλον εσύ, ρε. Σε αυτή τη σκηνή, λοιπόν, ο Captain America μαζί με την Black Widow γευματίζουν μαζί με τον Hulk σε ένα εστιατόριο. Και αν κοιτάξουμε το φαΐ που έχει μπροστά του ο Hulk, θα δούμε πως η κρέπα που είναι πάνω-πάνω είναι κομμένη στα δύο. Αλλά μέσα στο επόμενο πλάνο που κάποια πιτσιρίκια του ζητάνε αυτόγραφο, όταν ξαναδείχνει την κρέπα, είναι ολόκληρη. Κομμένη, ολόκληρη. Μήπως τελικά δεν είναι απλή κρέπα και είναι νάνο κρέπα του Stark που κόβεται και ξαναενώνεται. Για ξανασκεφτείτε το. Νούμερο 2. Πάμε σε μία από τις πιο αστείες σκηνές της ταινίας, όπου ο Ant-Man προσπαθεί να απολαύσει ένα ρημαδοτάκος. Και βλέπουμε πως στην πρώτη σκηνή που προσγειώνεται το διαστημόπλοιο ότι ένα ποτήρι καφέ ή τέλος πάντων ό,τι έχει μέσα είναι μπροστά του πεσμένο. Στο αμέσως επόμενο πλάνο όμως που εμφανίζεται ο Rhodes ή aka imitation Iron Man τέλος πάντων, βλέπουμε πως το ποτήρι δεν υπάρχει πουθενά στο πλάνο. Όμως στα καπάκια με το που γίνεται εναλλαγή και εμφανίζεται ο Hulk στη σκηνή, το ποτήρι έχει εμφανιστεί ξανά. Τι? Δεν το βλέπετε? Από κάτω από το παγκάκι. Μαγικό ποτήρι. Νούμερο 3. Βρισκόμαστε στη σκηνή που οι ήρωές μας έχουν κάνει ταξίδι πίσω στο χρόνο και πιο συγκεκριμένα στο σημείο που η Nebula μαζί με τον Rhodes παρακολουθούν τον Peter Quill να χορεύει σαν χαζός και μετέπειτα να κλέβει το Power Stone. Όμως στην κανονική ταινία, στο Guardians of the Galaxy που γίνεται ακριβώς η ίδια σκηνή, μόλις κλέβει το Power Stone ο Peter Quill, εμφανίζεται ο Κόραθ και του λέει να του το παραδώσει. Όμως, στο flashback που γίνεται στην ταινία Endgame, αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Μας δείχνει την Nebula μαζί με τον Rhodes να παίρνουν το Power Stone και να φεύγουν ανενόχλητοι. Ο Rhodes δηλαδή. Η Nebula είχε θέματα. Νούμερο 4. Βρισκόμαστε στην ιστορική στιγμή που ο Thor μαζί με τον Captain America μονομαχούν με τον τιτανομέγιστο Thanos. Και μιας και το ανέφερα τώρα, τι οπλάρα κράταγε ο Θάνος αυτή την ταινία. Τι κοινωνία μου μέσα, τι οπλάρα ήταν αυτή! Σε ένα καρέ λοιπόν αυτής της μάχης, ο Θόρ φαίνεται να πετάει μακριά το διπλό σπαθί του Θάνος. Και πιο μετά, ο Θάνος έχει βάλει κάτω τον Θόρ και προσπαθεί να τον σκοτώσει με το ίδιο του το Stormbreaker. Όμως εκεί παιδιά, τώρα που το θυμάμαι, σπάγαμε καρέκλες στο σινεμά, σηκωνόμασταν πάνω καπνογόνα, χαμός γινότανε, τέλος πάντων. Είναι η σκηνή που ο Captain America βλέπουμε πως μπορεί και σηκώνει το Mjolnir ή αλλιώς το σφυρί του Thor και αν δούμε προσεκτικά, μόλις χτυπάει στην πλάτη τον Thanos και επιστρέφει το σφυρί, ο Thanos τσακ
έχει και πάλι το διπλό σπαθί. Πού το βρήκες βρε σατανά? Εκτός κι αν ήταν τόσο κολόφαρδος και ο Θόρ έπεσε εκεί που έπεσε και το σπαθί. Αλλά μεγάλη σύμπτωση δεν νομίζετε? Νούμερο 5. Βρισκόμαστε στο τέλος της ταινίας και πιο συγκεκριμένα στη σκηνή που ο Θόρ λέει στη Βαλκυρία ότι είναι η νέα βασίλισσα του Άσγκαρντ και αυτή μετά το παίζει ότι «Α, ό,τι λες τώρα, εγώ δεν είμαι», τέλος πάντων. Δεν μας νοιάζει αυτό. Αυτό που μας νοιάζει είναι ότι αν προσέξετε το μουσί του Θόρ, σε αυτή τη σκηνή φαίνεται να είναι κομμένο, πολύ μικρότερο τέλος πάντων, από όσο ήταν σε όλη την προηγούμενη ταινία, αλλά και από όσο είναι στην αμέσως επόμενη σκηνή που βρίσκεται μαζί με τους υπόλοιπους Guardians. Μήπως έχει υπερφυσικές δυνάμεις και στο μουσί? Τι να πω, Θόρ είναι αυτός. Νούμερο 6. Πω πω παιδιά, τώρα βλέπω ξανά την τελική μάχη και θέλω να πάω να δω την ταινία για δέκατη φορά. Όμως πριν γίνει αυτό, θα πάμε στην τελική μάχη και συγκεκριμένα εκεί που ανοίγουν οι πύλες και βγαίνει όλο το MCU συμπούρμπουλο. Όμως πριν εστιάσουμε σε αυτή τη σκηνή, πάμε σε μια άλλη σκηνή που θα μας βοηθήσει και συγκεκριμένα λίγο πριν στην ίδια μάχη εκεί που ο Thor μαζί με τον Captain America παλεύουν με τον Thanos. Και προς το τέλος βλέπουμε πως ο Thanos με τη σπαθάρα του πετσοκόβει την ασπίδα του Captain America. Την κόβει σχεδόν στη μέση. Τώρα πάμε ξανά στην τελική μάχη, όπου στο τεράστιο πλάνο, σε αυτό το ιστορικό πλάνο, φαίνονται όλοι οι ήρωές μας να βγαίνουν και να περπατάνε προς τη μάχη. Όμως άμα σταματήσουμε το πλάνο και κοιτάξουμε τον Captain America, οπ, η ασπίδα είναι και πάλι ολόκληρη. Παιδιά, σέβομαι αυτούς που έφτιαξαν τα special effects αυτή την ταινία, γιατί μιλάμε για ένα απίστευτο κατόρθωμα να βάλεις όλους αυτούς τους ήρωες σε μια ταινία και να βγει και καλή ταινία κιόλας, αλλά αυτό σας ξέφυγε. Sorry. Νούμερο 7. Πάμε ξανά στην αρχή της ταινίας και συγκεκριμένα στην σκηνή που ο Iron Man είναι εγκλωβισμένος στο διάστημα μέσα σε ένα διαστημόπλαιο μαζί με την Nebula. Και πιο συγκεκριμένα στην σκηνή που ο ίδιος προσπαθεί να στείλει ένα μήνυμα μέσω του κράνους του στην Pepper Potts. Ένα κράνος όμως που φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά στη δεξιά του πλευρά. Μια ζημιά που την υπέστη στη μάχη με το Thanos από το Infinity War, που άμα δούμε σε αυτή τη μάχη, τη ζημιά την έπαθε στην αριστερή πλευρά. Και τώρα κάποιοι από εσάς θα μου πούνε, ναι ρε Θωμά, αλλά το κράνος του Iron Man είναι φτιαγμένο από νανίτες, από νανοτεχνολογία, οπότε η αριστερά ή η δεξιά να έχει αυτή τη ζημιά είναι το ίδιο. Η αλήθεια είναι πως θέλω τη βοήθειά σας σε αυτό, γιατί η δική μου λογική λέει, okay, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως οι νανίτες, γιατί να μην ξαναφτιάξουν ολόκληρο το κράνος από την αρχή όπως ήταν και να το φτιάξουν ξανά χαλασμένο. Νούμερο 8. Για το νούμερο 8 παιδιά, το οποίο το ξεχώρισα κιόλας και στον τίτλο αλλά και στην αρχή, γι' αυτό λέω 7 συν ένα λάθη, θα χρειαστώ και τη δική σας βοήθεια κάτω στα comments, μήπως βρούμε λύση, εάν είναι τελικά λάθος ή όχι. Γιατί θα πάμε στην τελική σκηνή, στην ιστορική τελική σκηνή, που ο Iron Man κλέβει τα Infinity Stones από το γάντι του Thanos και εάν παρατηρήσουμε ρε παιδιά σε όλες τις προηγούμενες σκηνές που ο Thanos βάζει τα Infinity Stones πάνω στο γάντι, νιώθει αυτή την υπερφυσική δύναμη που του χαρίζουν. Η δική μου απορία είναι πως εφόσον νιώθει αυτή την υπερφυσική δύναμη όταν βάζει ένα Infinity Stone πάνω, πώς γίνεται όταν του κλέβει όλα τα Infinity Stones πάνω από το γάντι ο Iron Man να μην καταλαβαίνει τίποτα? Βοηθήστε παιδιά. Αυτά παιδιά ήταν τα 7 συν ένα λάθη της ταινίας Endgame. Τώρα εσείς ξέρετε, κάτω στα σχόλια, γράψτε μου τι νιώθετε για αυτή την ταινία, τι σημαίνει για σας αυτή η ταινία, πώς νιώσατε όταν την είδατε πρώτη φορά, εάν και πόσες φορές την έχετε ξαναδεί και γενικά να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση όπως κάνουμε πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, ακολούθησέ με στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμορφα!